Να σε καλά. Και βέβαια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως ένας πραγματικός Ευρωπαίος πολιτικός είχε διαγνώσει τη σημασία που έχει η Ευρώπη για την πατρίδα μας. Όπως πετύχαμε πολλά και στην Ευρώπη στη διάρκεια της πανδημίας, το ξέρετε καλά, κρατήσαμε την οικονομία και την κοινωνία όρθια με τη βοήθεια της Ευρώπης. Φέραμε πίσω 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το πετύχαμε γιατί είχαμε αξιοπιστία να διαπραγματευτούμε στην Ευρώπη. Χρήματα τα οποία επενδύονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε κέντρα υγείας, σε νοσοκομεία, σε μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία αλλάζουν την όψη όλης της πατρίδας μας. Πήγαμε στην Ευρώπη το 19, σε μια εποχή όπου τα σύνορά μας ήταν ακόμα αφύλακτα. Και 5 χρόνια μετά καταφέραμε και πείσαμε την Ευρώπη να αλλάξει τη μεταναστευτική της πολιτική και να αναγνωρίσει τη σημασία της φύλαξης των εξωτερικών σύνορων. Είναι μια εθνική επιτυχία αυτή, η οποία έχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Την εποχή της μεγάλης κρίσης και της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου, εμείς πήγαμε και είπαμε στην Ευρώπη, βάλτε πλαφόν στο φυσικό αέριο, και από τότε άρχισαν να πέφτουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Στηρίζουμε τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους μας να παράγουν ποιοτικά προϊόντα που να μπορούν να κατακτούν τις αγορές όχι μόνο της Ελλάδος και του εξωτερικού. Ποιους σας στείλουμε για να διαπραγματευτούν επενδύσεις που μπορεί να κάνουμε ως Ευρώπη στην ενιαία άμυνα. Προσέξτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Η χώρα δαπανά πολλά σε αμυντικούς εξοπλισμούς. Γιατί έτσι πρέπει να κάνει, γιατί βρισκόμαστε σε μια δύσκολη γειτονιά. Θα ήταν ευχής έργων για την πατρίδα μας να μπορεί να προσθέσει στις αμυντικές δαπάνες που κάνει και ένα ευρωπαϊκό ταμείο το οποίο θα έρθει να συμπληρώσει επενδύσεις που θα γίνουν στην ευρωπαϊκή άμυνα. Και σας ρωτώ, ποια παράταξη, ποιος πρωθυπουργός, ποιοι ευρωβουλευτές θα τα διαπραγματευτούν αυτά την επόμενη μέρα? Μόνο αυτοί που ξέρουν, μπορούν, γνωρίζουν και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να πηγαίνουν στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και τελικά να επιστρέφουν με απτά ωφέλη για την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική κυβέρνηση, για το ελληνικό κράτος. Της διαχείρισης των νερών, όπου τα μελετάμε εξ αρχής, γιατί ξέρουμε ότι η κλιματική κρίση θα δημιουργήσει ζητήματα ως προς τη διαχείριση των νερών. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα των υποδομών, το λιμάνι στο Ηράκλειο, το οποίο εμείς, προσέξτε, εμείς ήρθαμε και είπαμε, θα βάλουμε μέσα ιδιώτη επενδυτή, 80 εκατομμύρια ευρώ ήταν το τίμημα της παραχώρησης. Το λιμάνι θα εξακολουθεί προφανώς να ανήκει πάντα στο ελληνικό κράτος, αλλά με αυτόν τον τρόπο, με σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, θα αναπτύξουμε περαιτέρω τη δυναμική του λιμανιού και πολλά άλλα σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία θα εξακολουθούν να κρατούν την Κρήτη στην πρώτη θέση της ανάπτυξης στην πατρίδα μας. Είμαστε ένας ευλογημένος τόπος, έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε πολύ μπροστά, θα το κάνουμε πράξη, βήμα-βήμα, μαζί θα κάνουμε την Κρήτη πραγματικά αυτό που της αξίζει. Και γι' αυτό σας ζητούμε ένας πρόσθετος λόγος να μας στηρίξετε στις ευρωεκλογές. Θα έχουμε 3 χρόνια μετά, χωρίς άλλη εκλογική διαδικασία. Θα ξαναθέσουμε το κυβερνητικό μας έργο στην κρίση των πολιτών το 2027, για να μπορούμε να συνεχίσουμε ισχυρή το δρόμο της προκοπής και της προόδου.